Η σύνοδος κορυφής μεταξύ της Κίνας και της Βουδαπέστης ολοκληρώθηκε με πολύ επιτυχημένες συμφωνίες, όπως ανακοίνωσε ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Πίτερ Σιγιάρτο. Στο πλαίσιο της κινέζικης πρωτοβουλίας Belt and Road, οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Κίνας έχουν καταρτήσει έναν κατάλογο έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν από κοινού, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επενδύσεων και εξελίξεων. Σε μια ομιλία του στο πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν περιέγραψε την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς και τι πρόκειται να ακολουθήσει. Κυρίες και κύριοι, αν συγκρίνουμε τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών με πριν από 20 χρόνια, βλέπουμε ότι η αξία του εμπορίου μας ήταν 3 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την τελευταία επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου και τώρα είναι 12 δισεκατομμύρια δολάρια, τετραπλάσια. Τότε υπήρχε μόνο μία πτήση μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα 7 μεγάλες πόλεις είναι προσβάσιμες απευθείας από τη Βουδαπέστη. Τότε οι δύο χώρες μίλησαν για φιλική συνεργασία. Φιλική συνεργασία χωρίς καμία άλλη δέσμευση και σήμερα η δήλωσή μας από κοινού με τον Πρόεδρο κάνει λόγο για μία στρατηγική εταιρική σχέση, μία σύμπραξη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας με τη σειρά του μίλησε για τις συγκεκριμένες οικονομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο χωρών κατά την επίσκεψη ορόσημο του Κινέζου ηγέτη Σι. Σημείωσε ότι μεγάλα κινέζικα εργοστάσια κατασκευάζονται κυρίως στα ανατολικά της Ουγγαρίας, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων πωλείται στη Δυτική Ευρώπη.